την ιστορία αυτής της γυναίκας που έχει δύο παιδιά με αυτισμό και της λέει με 3 ευρώ κάνε συνεδρίες στα παιδιά σου. Η εμπλοκή ανάμεσα στον ΕΟΠΗ και τους επιστήμονες της ειδικής αγωγής έχει δημιουργήσει αβεβαιότητα σε χιλιάδες οικογένειες που δεν γνωρίζουν πώς θα πραγματοποιούνται από εδώ και πέρα οι συνεδρίες. Ο ΕΟΠΗ στην εκπνοή του έτους κάλεσε τους επιστημονικούς συλλόγους των λογοθεραπευτών, εργοθεραπευτών, ψυχολόγων κτλ. Και τους ανακοίνωσε ότι σε 5 μέρες πρέπει να υπογράψουν σύμβαση. Το μέχρι τώρα καθεστώς ήταν ότι οι γονείς προσκόμιζαν απόδειξη στο ταμείο τους, εκτελούνταν οι δαπάνοι και πλήρωναν οι ίδιοι τα ιδιωτικά κέντρα. Αν το παιδί χρειαζόταν να κάνει παραπάνω θεραπείες από αυτές που έγραφαν τα ταμεία, πράγμα που ίσχυε στο 75 με 80% των περιστατικών, οι γονείς πλήρωναν τη διαφορά. Τώρα ο γονιός θα πρέπει να επιλέξει μόνο κάποιο κέντρο που έχει υπογράψει τη σύμβαση, ενώ δεν αποπληρώνει ο ίδιος, αλλά ο ΕΟΠΗ. Ο οργανισμός από την πλευρά του επιμένει στη σύναψη συμβάσεων για να ρυθμιστεί το τοπίο και να ελεγχθεί η σχετική δαπάνη, αναφέροντας μάλιστα ότι σήμερα η ετήσια δαπάνη για παροχές ειδικής αγωγής ανέρχεται στα 106 εκατομμύρια ευρώ, νούμερο ανεπίτρεπτο όπως τονίζουν στελέχη του οργανισμού, όταν αντίστοιχα η δαπάνη για τις ιατρικές εξετάσεις είναι 111 εκατομμύρια ευρώ. Οι θεραπευτές από την άλλη καταγγέλνουν ότι η όρητη σύμβαση είναι μη βιώσιμη και μόνο υπέρ του οργανισμού. Δεν υπάρχει προϋπολογισμός για την ειδική αγωγή και οι επιστήμονες θα πληρώνονται μετά από περίπου 90 μέρες και αφού στις ήδη χαμηλές τιμές εφαρμοστεί οριζόντιος κόφτης που ακόμα δεν έχει οριστεί. Χαρακτηριστικά να αναφερθεί ότι το ποσό το οποίο δίνει το Ταμείο για μια συνεδρία εργοθεραπείας είναι 1,23 ευρώ. Επιπλέον, εντελώς αυθαίρετα και αντιεπιστημονικά, μειώνεται η διάρκεια της συνεδρίας λογοθεραπείας από τα 45 στα 30 λεπτά, ενώ με τους περιορισμούς στην επιλογή του θεραπευτή ενδέχεται να κινδυνεύει η θεραπευτική πορεία του παιδιού. Στη μέση αυτής της διελκυστίνδας βρίσκονται οι γονείς και κυρίως τα παιδιά, για το μέλλον των οποίων η ειδική στήριξη δεν είναι μια πολυτέλεια, αλλά έχει ζωτική σημασία. Είναι σαφές ότι αυτός δεν είναι απλά ένας κόφτης δαπανών, αλλά ένας κόφτης παιδικών ονείρων. Μαράκι, άντε, τ' άκουσες. Είσαι μια μαμά, δύο αγοριών, 11 και 8 ετών, με αυτισμό, καλός ή κακός. Καταρχήν, πώς το μάθες, πώς το κατάλαβες? Στα 3 του χρόνια ο μεγάλος μου γιος ακόμα δεν είχε μιλήσει. Όταν ξεκίνησε να μιλάει, δεν μιλούσε επικοινωνιακά. Δεν μπορούσα να καταλάβω τι ήθελε, δηλαδή ούτε το μαμά δεν είχαμε σαν προσφώνηση, να με προσφωνήσει η μαμά. Mm-hmm. Είχε όμως άλλες ιδιαιτερότητες, καλές. Ας πούμε, μπορούσε να απομνημονεύει μεγάλα κομμάτια, ήξερα απ' έξω όλους τους αριθμούς. Τι άλλο, έκανε πολλά πράγματα που, και όλοι λέγανε το παιδί αυτό είναι πάρα πολύ έξυπνο και όντως ήταν, αλλά σε εκείνο το κομμάτι όμως πραγματικά ναι, ήταν λίγο πίσω. Και λίγο δύσκολο και για την καθημερινότητά μας. Και έρχεται και το άλλο παιδί, το οποίο και αυτό εμφανίζει τα ίδια συμπτώματα? Όχι. Γιατί έχει διαφορετικές μορφές ο αυτισμός. Ο μικρός μου μέχρι 18-20 μηνών είχε τυπική ανάπτυξη. Ξαφνικά άρχισε να χάνει τις λεξούλες του, τις λίγες αυτές που είχε κατακτήσει. Σε ποια ηλικία? 18 με 20 μηνών. Άρα ούτε 2 ετών. Λίγο πριν τα 2. Έχασε κάθε βλεμματική επαφή και κατανόηση του προφορικού λόγου. Mm. Επομένως, εγώ, ξέροντας και από το μεγάλο μου παιδί, δεν καθυστέρησα καθόλου. Κατευθείαν ξεκινήσαμε τη θεραπευτική παρέμβαση στο σπίτι. Μέσα από τις συνεδρίες που μέχρι τώρα κάνατε, έχουν προχωρήσει όμορφα τα πράγματα? Έχει βοηθηθεί το παιδί? Τα παιδιά? Βέβαια, πάρα πολύ. Και τα δύο μου παιδιά είναι πολύ ψηλά λειτουργικά. Είμαστε σε κανονικό σχολείο, έχουμε πάρα πολλά ταλέντα. Τώρα που σου λένε, ας πούμε, ότι δεν έχουμε να τα πληρώνουμε τις συνεδρίες για αυτά τα παιδιά. Οι γονείς που έχουν παιδιά με ιδιαιτερότητες, γιατί δεν είναι μόνο αυτισμός, μιλάμε για διαταραχές ανάπτυξης όπως ΔΕΠΗ, μιλάμε για κοφά παιδάκια, μιλάμε για βαρικοΐα, σύνδρομα, σπάνια σύνδρομα, παιδιά με εγκεφαλική παράλυση, δηλαδή πιάνει μια τεράστια γκάμα. Βεβαίως. Είναι πολλά τα παιδιά που είναι, ναι, δηλαδή αναφέρεται. Όχι μόνο ο αυτισμός είναι ένα κομμάτι θα τα πούμε, των θα ιδιαίτερων τα πούμε. Παιδιών.
Απλώς η πρώτη σου αντίδραση σε αυτό που άκουσες, ποια είναι? Νομίζω ότι με ρίχνουν από γκρεμό. Mm. Έχουμε συνηθίσει τα δύσκολα. Οι μαμάδες που έχουμε ιδιαίτερα παιδιά, είμαστε και εμείς ιδιαίτερες. Έχω ξαναπεί και παλιότερα ότι είμαστε δυνατές και σκληρές σαν ατσάλι και μαλακές σαν ζυμάρι. Πάνω τελεία. Πάμε γρήγορα σε διαφημίσεις. Αγαπητέ,